Να ξεκινήσω λέγοντας και εγώ την καλησπέρα μου. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, ότι έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την ανοιχτή συζήτηση για την επόμενη μέρα, την ανάπτυξη, για τις επενδύσεις στη χώρα μας. Και νομίζω ότι είναι και πολύ εύστοχος ο συμβολισμός που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτή την αίθουσα, γιατί αυτή η συζήτηση γίνεται εδώ, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στο κατεξοχήν χώρο των επενδύσεων, στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, να δώσω κι εγώ τα συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Οι φορείς που συνδιοργανώνουν αυτή την προσπάθεια, θα σας έλεγα ότι χαρακτηρίζονται από την κύρος και τη σοβαρότητά τους. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά διακρίνεται και το 8ο στρατηγικό συνέδριο που κάνετε. Ένα συνέδριο που διεξάγεται στη χώρα μας την ώρα που ολόκληρος ο κόσμος προσπαθεί να αναχαιτήσει τη νέα επίθεση του κορονοϊού. Επίθεση που, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, εμφανίζεται με τη μορφή μιας διπλής απειλής των μεταλλάξεων και των τελευταίων συμπολιτών μας που δεν έχουν πιστεί ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Σε αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, πρέπει να προσαρμοστούμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα έτσι ώστε να μην πάνε χαμένες όλες οι θυσίες που έχουν γίνει όλο αυτό το καιρό. Ταυτόχρονα, όμως, σε αυτή τη σύνθετη πραγματικότητα που βιώνουμε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλη μία πρόκληση. Η επιστροφή στην ανάπτυξη. Να καταφέρουμε, λοιπόν, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, ακόμα και αυτό το τελευταίο εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης, να επαναφέρουμε τη χώρα μας πίσω στους ρυθμούς ανάπτυξης, που φαινόταν ξεκάθαρα πως η χώρα είχε πριν μπει στην εποχή του κορονοϊού. Κεντρική θέση σε αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι έχουν τα μεγάλα project υποδομών. Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται πόσο άμεσα είναι συνυφασμένες με τις επενδύσεις, γιατί μεγάλα έργα υποδομών ίσον επενδύσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο στο Υπουργείο Υποδομών εδώ και 2 χρόνια δουλεύουμε συστηματικά. Και όπως άλλωστε νομίζω το γνωρίζετε, τα έργα δεν φυτρώνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Και εμείς παραλάβαμε μια κατάσταση, θα έλεγα, αρκετά δύσκολη, που επί χρόνια είχαμε πολλά μπλοκαρισμένα έργα και μηδενική ωριμότητα νέων έργων. Αυτό δεν το λέω εγώ επειδή θέλω να κάνω αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι το οποίο το παραδέχεται και το έχει παραδεχθεί πολλές φορές όλος ο τεχνικός κόσμος. Δουλεύουμε, λοιπόν, με σχέδιο, με μεθοδικότητα, με χαμηλούς τόνους και χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις. Σήμερα, λοιπόν, η συστηματική δουλειά αποδίδει καρπούς. Τι κάναμε? Ξεκινήσαμε από το βασικό. Πρώτα απ' όλα, αναθεωρήσαμε τον εξόχως προβληματικό νόμο, το 4412, ο οποίος είχε τροποποιηθεί, ακούστε, πάνω από 300 φορές από την προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί θέλουμε τα έργα να γίνονται με διαφάνεια, με αποτελεσματικότητα, αλλά και με ταχύτητα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Κάναμε όμως και κάτι άλλο. Μελετήσαμε σε βάθος τα σύνθετα προβλήματα που αντιμετώπιζαν αυτά τα έργα, τα οποία ήταν, όπως σας είπα και πριν, επί χρόνια μπλοκαρισμένα. Εκεί που μπορούσαμε να βρούμε λύσεις, όπως για παράδειγμα στη γραμμή 4 του μετρό, συνεχίσαμε τις διαδικασίες. Όπου ήταν αδύνατο να βρεθούν λύσεις, όπως στο πολύπαθο έργο Πάτρα Πύργος, εκεί ξεκινήσαμε μια διαδικασία η οποία τελικά μας δίνει τη τελική λύση, αφού εμπιστευόμαστε τον ιδιωτικό τομέα και δίνουμε το έργο πίσω στο παραχωρησιούχο. Προχωρήσαμε, λοιπόν, χωρίς αγκυλώσεις. Κάναμε λεπτομερή σχεδιασμό για να γίνει η Ελλάδα αυτό που όλοι λέμε από το 2008 που έχει έρθει κόσκο στην Ελλάδα, δηλαδή να γίνει κόμβος υποδομών της ευρύτερης νοανατολικής Ευρώπης. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, χρειάζεται να έχουμε πολύ σαφή σχεδιασμό. Και πήραμε μια απόφαση δύσκολη για εμάς τους πολιτικούς. Δεν αρχίζαμε να εξαγγέλουμε έργα χωρίς να έχουμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό μοντέλο, δηλαδή από πού θα βρούμε τα χρήματα. Γι' αυτό και κάθε φορά που θα ακούσετε είτε τον Πρωθυπουργό είτε τους υπουργούς να εξαγγέλουν ή να ανακοινώνουν μεγάλα έργα, δεσμευόμαστε χωρίς μεγάλα λόγια και δίνουμε πρακτικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα, διότι μιλάμε για τα συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης που θα κάνουμε, για τα χρονοδιαγράμματα, για τα πλάνα και τα χρηματοδοτικά μοντέλα. Έτσι, λοιπόν, με αυτές τις αρχές έχουμε φτάσει και έχουμε παρουσιάσει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο έργων 13 δις ευρώ. Το 2021, λοιπόν, είναι η χρονιά, το έτος, αν θέλετε,
των μεγάλων project υποδομών που είχαν κολλήσει σε σύνθετα προβλήματα και τα οποία ένα προς ένα ξεμπλοκάρονται. Αναφέρθηκα ήδη στη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που θα γίνει στα επόμενα 10 χρόνια. Πριν από 2 εβδομάδες το παρουσιάσαμε μαζί με τον Πρωθυπουργό και μετά από 2 μέρες παρουσιάστηκε και το έργο στο Ελληνικό. Και ο καλός φίλος ο κύριος Γεωργιάδης είπε κάτι, έχει αυτή τη τάση να λέει πάντα εύστοχα και τσιτάτα, ότι σε μία εβδομάδα ξεμπλοκαρίστηκε το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο δημόσιο έργο. Πάμε τώρα στο Πάτρα Πύργος, όπου πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα δούμε τα εργοτάξια να στείνονται. Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά από πολλά χρόνια προβλημάτων, να φανταστείτε ότι αυτό το έργο έχει μπει σε 3 προγραμματικές περιόδους, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει πουθενά αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έργο υπόγειου σιδηροδρόμου, έχουμε πάρει το πράσινο φως και προχωράμε με αυτό το έργο. Και βέβαια το βόρειο τμήμα του Ε65, του οποίου η σύμβαση μόλις χθες κυρώθηκε από τη Βουλή και αύριο, και μάλιστα και σε 2 μέρες, εγκαινιάζουμε το πρώτο μεγάλο κομμάτι του νότιου τμήματος του Ε65, τα πρώτα 14 χιλιόμετρα. Στη Κρήτη έχουμε το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, που και αυτό η δική μας κυβέρνηση το συμβοσιοποίησε, ενώ έχουμε κάνει άλματα στο βόρειο δικό άξονα, αφού έχουμε με ταχύτατους ρυθμούς οριμάσει όλες τις μελέτες και έχουμε ήδη καταθέσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να ξεκινήσει το έργο. Επομένως, έχουμε για την περίπτωση του ΒΟΑΚ χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ. Έχουμε χάραξη, δηλαδή ξέρουμε από πού θα περάσει ο δρόμος και έχουμε και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο οποίο δεσμευόμαστε. Ακόμα όμως ξεκινάμε και νέα έργα, όπως το Flyover Θεσσαλονίκης ή, μια που βρισκόμαστε εδώ στην Αθήνα, οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού, με πιο εμβληματική θα σας έλεγα αυτή της Λεωφόρου Κύμης. Βάζουμε μπροστά και άλλα έργα, τα έργα νέας γενιάς. Έχουμε αντιπλημμυρικά έργα ήδη, τα οποία είναι γύρω στο 1,3 δις ευρώ, τα οποία είναι φιλοπεριβαλλοντικά έργα, όπως επίσης έχουμε έρθει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχουμε συντάξει ένα πολύ φιλόδοξο έργο για έργα οδικής ασφάλειας σε 7.000 προβληματικά σημεία στα επαρχιακά μας δίκτυα. Ήδη λοιπόν, με αυτά που σας είπα, έχουμε συμβασιοποιήσει και νομίζω ότι όλοι εδώ στην αίθουσα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να πέσουν υπογραφές και να ξεκινήσει ένα έργο, 3,2 δις ευρώ έργα. Για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης, θα σας έλεγα ότι στα 4,5 χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση συμβασιοποίησε έργα κάτω από 800 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς σε 2 χρόνια έχουμε συμβασιοποίησει έργα πάνω από 3,2 δις ευρώ, δηλαδή το τετραπλάσιο σε λιγότερο από το μισό χρονικό διάστημα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Τι σημαίνουν όμως αυτά τα έργα? Σημαίνουν ανάπτυξη. Σημαίνουν ότι θα επιλύσουμε χρόνια προβλήματα για ολόκληρες περιοχές που βγαίνουν σιγά σιγά με αυτά τα έργα υποδομής από μια χρόνια απομόνωση που είχαν. Δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, βοηθούν την αβαρχίδα της βιομηχανίας μας στο τουρισμό και αναβαθμίζουν την αξία των περιοχών όπου εκτελούνται. Σκεφτείτε η γραμμή 4 και το μετρό από τις περιοχές που θα περάσει, πώς θα αναβαθμιστούν όλες αυτές οι περιοχές που βγαίνουν σιγά σιγά από μια ιδιότοπη απομόνωση. Όμως κάνουν και το πιο σημαντικό κατά την άποψη τη δική μου. Υπηρετούν έναν ευρύτερο σχεδιασμό που στοχεύει στο να αλλάξει η Ελλάδα σιγά σιγά παραγωγικό μοντέλο. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι η Ελλάδα να έχει αναβαθμισμένο ρόλο στα διεθνή πράγματα. Η νέα μας λοιπόν εθνική στρατηγική είναι να κάνουμε τη χώρα μας, να κάνουμε την Ελλάδα κόμβο υποδομών των ευρύτερων Βαλκανίων, δίνοντας κυρίως έμφαση σε κάτι που η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά δεν το έχει εκμεταλλευτεί. Το τομέα των logistics και των συνδυασμένων μεταφορών. Για να το πετύχουμε αυτό, υλοποιούμε συγκεκριμένο πλάνο. Πρώτον, αναγάγουμε το Πειραιά, τα λιμάνια του Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης σε πύλες εισόδου και αναβαθμίζουμε την Ελλάδα στο χώρο των logistics. Αναπτύσσουμε επιτέλους το σιδηροδρομικό μας δίκτυο, το οποίο μπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει τις ασιατικές αγορές με το Πειραιά και μετά με την κεντρική Ευρώπη. Επενδύουμε στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδρομίων και συγχρονίζουμε εκεί που μπορούμε τα λιμάνια μας στα νησιά μας.
Αυτές οι δράσεις λοιπόν συνιστούν ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, διότι ο Πειραιάς μπορεί να γίνει λιμάνι μεταφόρτωσης, δηλαδή τράνζιτ όπως είναι βασικά σήμερα, όμως η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει ένα λεγόμενο getaway port για όλα τα προϊόντα των Βαλκανίων. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο συγκοινωνιακό κέντρο όπου θα προσπαθούμε σιγά σιγά να αλλάξουμε τη μορφή της χώρας. Στο Πειραιά, επειδή βλέπω εδώ και τον κύριο Καρακώστα, τι άλλο έχουμε κάνει σε αυτό το διάστημα που είμαστε στην εξουσία? Καταρχήν, έχουμε ήδη παραδώσει 3 σταθμούς του μετρό στη λειτουργία και μέσα στο 2022 θα παραδώσουμε και τους υπόλοιπους 3 σταθμούς στο Πειραιά, έτσι ώστε φανταστείτε αυτό που σε άλλες χώρες είναι αυτονόητο, δηλαδή η σύνδεση του μεγαλύτερου λιμανιού με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας μας, να μπορεί να γίνει σε λιγότερο από μία ώρα, συγκεκριμένα θα γίνεται σε 50 λεφτά. Ταυτόχρονα, για να πάμε στα επίγεια σιδηροδρομικά, προσπαθούμε να διασυνδέσουμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης με τη Μαύρη Θάλασσα. Εμείς από τότε που ήμασταν αντιπολίτευση, είχαμε πει ότι θέλουμε να κάνουμε την παιδινή χάραξη, να κάνουμε το προφανές, να συνδέσουμε δηλαδή τα λιμάνια μας με ηλεκτροκίνηση και σιδηρόδρομο και με τα εμπορευματικά κέντρα. Επομένως, αυτά τα έργα έχουμε ξεκινήσει και αυτά τα έργα υλοποιούμε βήμα-βήμα με συγκεκριμένο, όπως σας είπα, χρονοδιάγραμμα και με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Κλείνοντας, να σας πω το εξής, ότι είμαστε μόνο στην αρχή της υλοποίησης όλου αυτού του πολύ φιλόδοξου προγράμματος. Προχωράμε βήμα-βήμα και αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Και επειδή βρίσκομαι στον χώρο των επιχειρήσεων, στον χώρο των επενδυτών, να σας πω ενδεικτικά τα έργα ΣΔΙΤ. Μέσα στο 2021 θα βρίσκονται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μόνο 20 έργα ΣΔΙΤ με συνολικό προϋπολογισμό 5 δις. Βλέπετε, εμείς δεν έχουμε τις ιδεολειψίες του παρελθόντος. Πιστεύουμε στη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αξιοποιούμε μόχλευση κεφαλαίων. Ενώνουμε δυνάμεις με τον ιδιωτικό τομέα και σεβόμαστε κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Κυρίες και κύριοι, προσπάθησα να σας δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα του σχεδίου μας και το πώς θα μπορούν να βοηθήσουν οι υποδομές στην ανάπτυξη της χώρας. Δεν θέλω να σας κουράσω με λεπτομέρειες ούτε με μεγάλα λόγια. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αλλάζει σιγά σιγά και ότι ο κατασκευαστικός κλάδος, ο κλάδος των υποδομών και ο ενεργειακός κλάδος θα είναι ένας κλάδος ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για το πολυπόθητο brain gain και το να έρθουν σιγά σιγά οι αξιόλογοι Έλληνες μηχανικοί και αρχιτέκτονες που είχαμε και που χάσαμε όλα αυτά τα χρόνια από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.